Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, επανέρχεται το ελληνικό χρέος και η περαιτέρω χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος μετά το δεύτερο εξάμεινο του 2014, με φόντο τα νεότερα στοιχεία που δείχνουν ότι το χρέος έσπασε το φράγμα των 320 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο τυχαία δεν χαρακτηρίζεται η στιγμή που επέλεξε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να δημοσιοποιήσει νέα μελέτη για τα σφάλματα κατά το σχεδιασμό του μνημονίου, ενώ ήδη Σόιμπλε Μέρκελ προανήγγειλαν ένα τρίτο πακέτο βοήθειας υπό όρους, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των κομμάτων της γερμανικής αντιπολίτευσης που χρεώνουν στην καγκελαρία λανθασμένους χειρισμούς στην ευρωπαϊκή κρίση. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την επόμενη αξιολόγηση από την Τρόικα, όπου θα ανοίξει το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους και της κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού, Ουάσιγκτον και Βερολίνο παίρνουν θέσεις μάχης γύρω από το αν είναι αναπόφευκτο ένα νέο κούρεμα, όπως θεωρεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ελληνικό θέμα θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει ο Αντώνης Σαμαράς με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο Biden σε συνάντηση που σύμφωνα με την ημερησία του Σαββατοκύριακου θα γίνει στην Ουάσιγκτον στις 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αμέσως μετά από τις γερμανικές εκλογές. Μήνυμα στους Ευρωπαίους να πάψουν να αντιμετωπίσουν την Ελλάδα ως χώρα δεύτερης κατηγορίας έστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το βήμα εκδήλωση προς τιμήν του Δημήτρη Τσάτσου που πραγματοποιήθηκε στη Σκιάθο. Πρέπει να πάψουν πολλοί να μιλούν για την Ελλάδα σαν να είναι μια χώρα δεύτερης κατηγορίας. Κάθε άλλο. Η Ελλάδα είναι ισότιμο πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάψουν οι μεγάλοι να κουνούν επιδεικτικά το δάκτυλο στους μικρούς. Μόνο μέσα από την ανοχή και τη συνεργασία μπορούμε να προχωρήσουμε. Στην ίδια εκδήλωση, ο Βάγκελος Βενιζέλος σημείωσε ότι η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύει εάν δεν προχωρήσει η ολοκλήρωσή της. Η θεσμική ισοτιμία των κρατών έχει παραβιαστεί στην Ευρώπη. Έχει παραβιαστεί πάρα πολύ έντονα λόγω της κρίσης. Κάποιοι δανείζουν, κάποιοι δανείζονται. Κάποιοι υπαγορεύουν, κάποιοι υπακούουν. Εάν η Ευρώπη δεν βαδίσει προς την ολοκλήρωσή της, εάν δεν έχουμε περισσότερη Ευρώπη, η Ευρώπη θα είναι πάντα μία Ευρώπη της κρίσης και θα χάνει βαθμούς στο παγκόσμιο στερεό.